Ως κορυφής για το προσφυγικό και αυτή τη στιγμή γίνονται δηλώσεις. Βλέπουμε, μιλάει ο κύριος Ντόναλντ Τούσκ. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις ο Ντόναλντ Τούσκ. Ο στόχος μου είναι να σας παρουσιάσω ουσιαστικά, να συζητήσουμε ουσιαστικά αυτά που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να προτείνουμε ουσιαστικά στο επίσημο Συμβούλιο Κορυφής σε 3 εβδομάδες. Σήμερα βασιστήκαμε στα δεδομένα, στην μετατόπιση τόσο μεγάλου πληθυσμού από την Συρία. Μιλάμε για εκατομμύρια εν δυνάμει πρόσφυγες που θέλουν να γλιτώσουν από την Συρία, για να μην μιλήσουμε για το Ιράν, το Αφγανιστάν, την Ερυθρέα κτλ. Τελευταία επισκέφθηκα τους καταβλισμούς στην Τουρκία και ένα μήνυμα πήρα από παντού, ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στην Ευρώπη. Οπότε είναι σαφές ότι θα υπάρχουν όλο και μεγαλύτερα ρεύματα προσφυγικά προς την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στην προστασία των εξωτερικών μας συνόρων και την εξωτερική υποστήριξη στις γειτονικές χώρες. Συμφωνήσαμε να αυξήσουμε την βοήθεια στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στην Τουρκία και σε άλλες χώρες της περιοχής. Περισσότερη υποστήριξη θα παρέχεται με αντάλλαγμα την μεγαλύτερη προσπάθεια που θα γίνεται επί τόπου. Θα υποστηριχθεί επίσης το πρόγραμμα της ΗΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες, το επισητιστικό και στεγαστικό πρόγραμμα. Θα προσφέρουμε νέους πόρους σε αυτά τα προγράμματα επισητισμού και στέγασης. Υπόθηκε ότι το χάος στα εξωτερικά μας σύνορα θα πρέπει να λήξει και θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευθύνη. Δεν μπορούμε να θέσουμε όλο το βάρος στην Ελλάδα και στην Ιταλία, και γι' αυτό προτείνουμε να υπάρξει βοήθεια σε όλες τις δυνατές μορφές, περιλαμβάνοντας βέβαια και την υποστήριξη στα hot spots. Πριν 2-3 μέρες, και τώρα περνάμε στα γερμανικά. Πρέπει να βάλουμε έναν συγκεκριμένο στόχο. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να υπάρχει μια κατανομή σωστή. Για την κατανομή που μιλήσαμε χτες, για τις 120.000, δεν μιλήσαμε σήμερα. Δυστυχώς ακούμε και την αγγλική μετάφραση και το γερμανικό πρωτότυπο, και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και τώρα δεν ακούμε τίποτα. Nämlich Griechenland und Italien, aber auch Bulgarien hat darauf hingewiesen, dass es zwar nicht zum Schengen-Raum gehört, aber auch eine Grenze mit der Türkei hat, dass die Hotspots errichten werden, spätestens bis Hotspots errichten werden. Θα υπάρξουν λοιπόν Hotspots το αργότερο μέχρι τον Νοέμβριο του 2015 και θα υπάρξουν αυτά στην Τουρκία. Εκεί θα γίνεται ουσιαστικά η καταγραφή, η ταυτοποίηση των μεταναστών, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να γίνεται και η επαναπροώθηση αλλά και η κατανομή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι λοιπόν οι αρμοδιότητες αυτών των hot spots. Με τη σημερινή λοιπόν απόφαση συνεισφέρουμε στις αποφάσεις που ελήφθησαν εχθές. Έτσι λοιπόν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα, αν μπορέσουμε να
άλλαξε και μπορέσαμε να προχωρήσουμε. Ήταν σημαντικό το βήμα που κάνουμε. Ήταν πολύ καλό γιατί μπορέσαμε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση. Υπήρξε πραγματικά μια κοινή γραμμή. Από κοινού θα πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε κοινή ευθύνη και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα προχωρήσουμε με τα βήματα που σας περιέγραψα. Οι ερωτήσεις σας, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε πολλές ερωτήσεις. Η κυρία Γκέλινεκ έχει το λόγο. Από το ZDF στις Βρυξέλλες. Κύριε Καγελάρη, θα ήθελα να ξέρω και πάλι κάνετε ο ύφος. Συγγνώμη πάρα πολύ. Θα υπάρξει χρηματοδοτική υποστήριξη. Επ' αυτή της βάσης θα εργαστούμε. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση και γόνιμη συνάντηση. Ξεκινάμε λοιπόν για τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Από τον Guardian, για τον πρόεδρο Τούσκ, είπατε ότι πήγατε στην Μέση Ανατολή και επισκεφθήκατε τις χώρες που πλήττονται. Θέλω να σας ρωτήσω για την Τουρκία. Θα υπάρχει ένα δις ευρώ για την Τουρκία. Θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς ζητούν και τι επιθυμείτε να σας παρέχουν για τα χρήματα τα οποία θα προσφέρετε. Και θα είναι μόνο χρηματική υποστήριξη ή θα υπάρχουν και άλλα είδη υποστήριξης. Μετά την πρώτη μου επίσκεψη στην Τουρκία, διαπίστωσα ότι χρειάζεται στενή συνεργασία, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο το φανταζόμασταν μετά την πρώτη επαφή με τον κύριο Ντογκάν και τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό Νταβούτογλου. Η επίσημη πρόταση της Τουρκίας είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που χρειαζόμαστε. Η τουρκική πρόταση σημαίνει ότι θέλουν να υπάρξει μια ασφαλή ζώνη όπως ακριβώς και στο και στις ΗΠΑ, να υπάρχει παρουσία η στρατιωτική, αλλά και είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για μας. Σήμερα ωστόσο το πιο σημαντικό είναι να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας, όχι μόνο με την Τουρκία, για αυτό το πρόβλημα των προσφύγων και τις δυνατές, δυνατή υποστήριξη και βοήθεια για τους πρόσφυγες. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τις τουρκικές αρχές. Θα συναντηθούμε με τον πρόεδρο Ντογκάν εδώ στις Βρυξέλλες στις 5 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος Γιούνκερ και εγώ και πολύ πιθανό να υπάρξει ένα κοινό δείπνο και με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Σούλτς. Θα συναντηθώ επίσης με τον πρωθυπουργό Νταβούτογλου στη Νέα Υόρκη. Σήμερα το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ξεκίνησε η συζήτηση με την Τουρκία. Ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Καλησπέρα σας από μια Ολλανδική εφημερίδα. Προς τον κύριο Τούσκ, μιλήσατε για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπήρξε και η πρόταση για, για κοινή ακτοφυλακή εξωτερικών συνόρων. Τι έγινε με αυτή την πρόταση? Υπήρξε ανταπόκριση από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων? Όχι ενθουσιασμός βασικά, γιατί σήμερα είναι αρκετά δύσκολα να προχωρήσει κανείς μέσα σε αυτά τα πλαίσια και να προχωρήσει στην αντιμετώπιση αυτής της λυπηρής κατάστασης του προβλήματος των προσφύγων. Αυτό που παρατήρησα σήμερα είναι σίγουρα ένα είδος αλλαγής του τρόπου σκέψης μας σε σχέση με τα εξωτερικά σύνορα. Και δεν αμφιβάλλω πλέον σήμερα ότι και 28 αρχηγοί συμφωνούν ότι δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα αν δεν έχουμε απόλυτο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Σίγουρα η απόφασή μας για τα hot spots με συγκεκριμένες προθεσμίες αποτελούν μέρος αυτού του φιλόδοξου προγράμματος του να αποκτήσουμε, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των συνόρων. Και ξεκινήσαμε την συζήτηση για την πιθανή κοινή δράση των συνόρων όταν μιλάμε για τον έλεγχο των συνόρων. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο είναι κρίσιμο, γιατί ενέχει και το ζήτημα της κυριαρχίας. Όλοι μας συμφωνούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για τη πιθανή κοινή πολιτική όταν μιλάμε για τα εξωτερικά σύνορα. Μια τελευταία ακόμη ερώτηση, παρακαλώ. Προς τον πρόεδρο Τούσκ, μία από τις πρώτους στόχους σας ήταν να ξεκαθαρίσει το τοπίο ανάμεσα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τις ανταλλαγή απόψεων που υπήρχε στην Ευρώπη, τις διαφορετικές απόψεις μάλλον που υπήρχαν στην Ευρώπη. Τι θα λέγατε, υπάρχει μια νέα αρχή, μια πιο κοινή αντίληψη και χωρίς δημόσιες αντιπαραθέσεις των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όπως είπε πριν δύο λεπτά ο πρόεδρος Γιούνκερ, η συνάντηση ήταν πάρα πολύ καλή και ήταν πολύ καλή η ατμόσφαιρα. Κανένας δεν κατηγορούσε κάποιον άλλον. Τους εταίρους δηλαδή, δεν υπήρχαν αλληλοκατηγορίες. Και βέβαια υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία ακόμη είναι αμφιλεγόμενα. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι η συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας και του Καγκελαρίου της Αυστρίας είναι ουσιαστικά σημαντική και πολύ ενεργητική. Αλλά παρά τα αυτά, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή η συνάντηση και η ατμόσφαιρα σήμερα, το κλίμα σήμερα, ήταν πάρα πολύ θετικά σε σχέση και με την επόμενη συνάντηση, κορυφής που θα έχουμε για αυτά τα ζητήματα. Είναι πραγματικά συμβολική στιγμή για μένα, γιατί σήμερα πιστεύω ότι σταματήσαμε με αυτή την κάπως επικίνδυνη ιστορία του να κατηγορεί ένας τον άλλον. Ευχαριστώ. Λίγη η συνέντευξη τύπου.